Από σήμερα τελείει η υποκατάληψη στο σχολείο. Ποια είναι τα αιτήματά σας? Τα αιτήματά μας είναι φυσικά το νέο λύκειο, που είναι, το ξέρουν όλοι και πιστεύω όλα τα σχολεία πρέπει να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα μέσα από την κάμερά σας, να το δουν τα άλλα παιδιά από τα άλλα γυμνάσια, να κάνουν και αυτή μια κατάληψη ή να κατέβουν σε μια πορεία ή κάτι τέτοιο. Και το άλλο κύριο αίτημά μας είναι το τμήμα ένταξης, το οποίο θα διαλυθεί. Η κυρία Κατσαρού, η καθηγήτρια αυτού του τμήματος, θα πάει σε άλλο σχολείο και τα παιδιά αυτού του σχολείου, επειδή δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα εδώ, οι γονείς θα είναι αναγκασμένοι να τα στείλουν αλλού. Πράγμα που είναι μεγάλη ταλαιπωρία, πιστεύω, καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό, αυτό είναι το δικό μας θέμα του σχολείου. Αλλά πιστεύω το πιο κύριο είναι αυτό του Γενικού Λυκείου, το οποίο θα έπρεπε όλοι οι μαθητές των γυμνασίων, ιδιαίτερα Καβάλας, να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό. Η μεγαλύτερη αγωνία σας ποια είναι? Ότι δεν θα έχετε σωστή εκπαίδευση και στη συνέχεια δεν θα μπορείτε να αποκατασταθείτε επαγγελματικά, ή θεωρείτε ότι ό,τι και να κάνετε τελικά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα? Σίγουρα ξέρουμε ότι τα πράγματα, ό,τι και να κάνουμε, θα είναι. Δεν υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να διορθωθούν. Αυτά έχουν ψηφιστεί, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αλλά από τη μεριά μας θέλουμε να ξέρουμε ότι έχουμε κάνει και εμείς κάτι για να αποτρεπούν αυτά. Δηλαδή, θέλουμε να ξέρουμε από μέσα μας ότι κάναμε κάτι και δεν τα αφήσαμε να περάσει έτσι. Νεομπαράζ καταλήψεων στα σχολεία ξεκίνησε σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να συμπαραστέκονται όπως ξεκαθαρίζουν στους δοκιμαζόμενους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα στην Καβάλα, οι πληροφορίες μιλούν για 7 συνολικά καταλήψεις, κυρίως σε λύκεια της πόλης, ενώ το χώρο των καταλήψεων είχε ανοίξει το Λύκειο Χρυσούπολης την προηγούμενη εβδομάδα. Η κάμερα του ένα Channel βρέθηκε στην κατάληψη του 6ου Γυμνασίου Καβάλας, καταγράφοντας τις απόψεις και θέσεις μαθητών, του Συλλόγου Γονέων, καθώς και του Διευθυντή του Γυμνασίου. Τα παιδιά μας σήμερα έχουν κατάληψη για συμπαράσταση για το αίτημά τους για το τμήμα της ένταξης, όπου δεν έχουμε καθηγητές. Αυτό είναι το κύριο αίτημα. Είναι δίκαια τα αίτημα των παιδιών? Το αίτημα αυτό είναι δίκαιο. Δεν έχω, είχα μια καθηγήτρια η οποία μας βοηθούσε επί 7 χρόνια. Το Υπουργείο αποφάσισε να πάνε στις οργανικές τους ή στα ειδικά τμήματα. Από εκεί πέρα. Πόσο δύσκολο είναι για έναν εκπαιδευτικό να ξέρει ότι τα παιδιά έχουν δίκιο, να ξέρει ότι χρειάζονται πράγματα για την παιδεία και να μην μπορεί να τα προσφέρει? Είναι δύσκολο για όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί ζούμε σε μια εποχή λόγω της λιτότητας και λόγω της οικονομικής συγκυρίας, και το Υπουργείο δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Πρέπει να έχουμε κατανόηση, και βέβαια και το Υπουργείο να έχει κατανόηση προς τους καθηγητές και εμείς προς το κράτος. Τελικά όμως ο πιο μεγάλος χαμένος ποιος είναι? Είναι τα παιδιά, είναι η εκπαίδευση, είναι οι επόμενες γενιές? Τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή η εικόνα? Με ρωτάτε κάτι που είναι αυτονόητο και όλος ο κόσμος το ξέρει. Τα αυτονόητα τι να πούμε? Ότι είναι χαμένη η παιδεία, είναι αυτονόητο. Εφόσον δεν υπάρχουν κονδύλια, είναι χαμένη και η παιδεία. Αλλά είμαστε σε μια εποχή όπου και οι οικονομικές συγκυρίες δεν βοηθάνε. Από εκεί πέρα, ονοείτο. Βρισκόμαστε στο 6ο Γυμνάσιο Καβάλας, όπου από σήμερα τελεί η υποκατάληψη. Είμαστε μαζί με την κυρία Πακαταρίδου, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων. Πείτε μας, τι ακριβώς γίνεται? Εδώ τα παιδιά από σήμερα το πρωί βρίσκονται σε κατάληψη, είναι μέσα όλα τα παιδιά. Έχουν κάποια αιτήματα σχετικά με το ενιαίο λύκειο και το τμήμα ένταξης. Έχουν πάρει την καθηγήτριά τους, την έχουν πάει αλλού και το τμήμα ένταξης πλέον δεν υφίσταται. Λέγανε ότι μέσα από το ΕΣΠΑ θα πάρουν κάποιες καθηγήτριες με πεντάμινα. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν καθηγήτρια? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουν καθηγήτρια και το ενιαίο λύκειο τους απασχολεί πάρα πολύ, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε ότι με το σύστημα αυτό πλέον θα υπάρχουν τα παιδιά τα οποία θα είναι μορφωμένα και τα παιδιά τα οποία θα είναι αμόρφωτα. Γιατί αυτό μας οδηγεί στην παραπαιδεία. Θα αυξηθούν τα φροντιστήρια και υπάρχουν γονείς οι οποίοι στις δύσκολες εποχές που ζούμε τώρα δεν έχουν το απαραίτητο για να ζήσουν. Πόσο περισσότερο να βάζουν τα παιδιά τους σε μαθήματα ιδιαίτερα για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους.
συμμερίζεστε τα αιτήματα των παιδιών, είστε μαζί, είστε οι γονείς. Ναι, εμείς ο Σύλλογος Γονέων και Δημών είμαστε μαζί με τα παιδιά. Ναι, συμμεριζόμαστε όλες τις ανάγκες τους, ακόμα και διάφορα άλλα προβλήματα που υπάρχουν και το πετρέλαιο που λείπει το χειμώνα και οι φύλακες και όλα αυτά είναι μεγάλα προβλήματα τα παιδιά και όπως βλέπουμε οδηγούμαστε, όλα γύρω μας βλέπουν να καταραίουν. Είμαι πολύ στεναχωρημένη με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικότερα. Αν θέλετε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στα παιδιά εδώ. Μπορείτε να μιλήσετε και μαζί τους, να τους πείτε και αυτούς τι ακριβώς ζητάνε. Αυτά. Ναι, ναι.